Πώς θα σου φαινόταν αν σου έλεγα ότι υπάρχει τρόπος να μην βγαίνουν mirroring οι φωτογραφίες σου? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσει και άλλο το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω κάτι πάρα μα πάρα πολύ όμορφο και ωραίο. Κάτι το οποίο ζητάτε πάρα πολύ, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα και με ρωτάτε το πώς γίνεται και στο TikTok αλλά και στο Instagram. Πώς γίνεται το κινητό μας να μην τραβάει mirroring, φωτογραφίες. Δηλαδή, όταν τραβάς μια φωτογραφία να μην φαίνεται ανάποδα και να φαίνεται σωστά. Υπάρχει επιλογή στο κινητό μας που αυτό το πράγμα μπορούμε να το αποτρέψουμε. Δηλαδή, να δώσουμε την αντίληψη στο κινητό μας να βγάζει τη φωτογραφία κανονικά. Έχω να σας πω ότι είναι απολύτως φυσιολογικό οι φωτογραφίες να βγαίνουν ανάποδα στις selfie. Για τον λόγο ότι το κινητό μας έτσι κι αλλιώς δουλεύει ανάποδα, όπως όλες οι φωτογραφικές μηχανές. Δηλαδή, η κάμερα αντιλαμβάνεται το θέμα, το πορτρέτο ή το άτομο ή το θέμα που τραβάμε φωτογραφία και το φωτογραφίζει ανάποδα και με επεξεργασία μας το δείχνει σωστά. Έτσι λοιπόν, εάν δείτε και στις φωτογραφίες που τραβάτε, όταν τραβάτε εσείς κάτι, η φωτογραφική το αντιλαμβάνεται ακριβώς ανάποδα. Δηλαδή, όταν έχουμε αυτό εδώ πέρα, η φωτογραφική το αντιλαμβάνεται έτσι. Οπότε με επεξεργασία μετά γίνεται έτσι. Και την ώρα που γίνεται η αντιστροφή της φωτογραφίας, το αντιλαμβάνεται η φωτογραφία ανάποδα. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα δούμε το πώς μπορούμε να το αποτρέψουμε αυτό και να φωτογραφίσουμε κανονικά και να φαίνεται κανονικά η φωτογραφία μας. Πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα υπάρχει επιλογή. Επίσης, θα δούμε ότι σε φωτογραφίες που έχουμε ήδη τραβήξει και είναι ανάποδα, πώς μπορούμε να αλλάξουμε το mirroring της φωτογραφίας, δηλαδή να φαίνεται η φωτογραφία σωστά. Αμέσως μετά αφού τη φωτογραφίσουμε, θέλουμε δηλαδή να την επεξεργαστούμε κιόλας και να δείξουμε το πώς εύκολα με ένα κουμπί αντιστρέφεται η φωτογραφία. Πρώτο και βασικό, φυσικά, ανοίγουμε screen recorder στο κινητό μας και πηγαίνουμε ρυθμίσεις. Στις ρυθμίσεις, εάν κατεβούμε περίπου στη μέση, χαμηλά προς τα κάτω, βλέπετε λέει μουσική, TV, φωτογραφίες, κάμερα. Εάν επιλέξουμε την κάμερα, βλέπετε ότι μας λέει κατοπτρισμός μπροστινής κάμερας. Σε παλιότερα μοντέλα iPhone ίσχυε ότι τραβούσαν και η κανονική φωτογραφική ανάποδα. Αλλά αυτό έχει αλλάξει πλέον. Η πίσω κάμερα φωτογραφίζει κανονικά και δεν υπάρχει κατοπτρισμός. Κατοπτρισμός υπάρχει μόνο στις selfie, εφόσον το θέλεις ή δεν το θέλεις. Έτσι λοιπόν, εάν εσύ ενεργοποιήσεις τον κατοπτρισμό της μπροστινής κάμερας και ανοίξεις την κάμερά σου να βγάλεις selfie, γυρίσεις ανάποδα την κάμερά σου να βγάλεις selfie, βλέπετε ότι εάν εγώ τραβήξω φωτογραφία, η φωτογραφία βγαίνει ανάποδα. Εάν εγώ όμως γυρίσω τη φωτογραφική και αλλάξω τον κατοπτρισμό μπροστινής κάμερας και επιστρέψω πίσω και τραβήξω φωτογραφία, η φωτογραφία βλέπετε ότι βγαίνει σωστά. Αυτή η λειτουργία λοιπόν είναι η λειτουργία του κατοπτρισμού μπροστινής κάμερας. Δηλαδή, τέλος το mirroring στις μπροστινές φωτογραφίες. Όπως είπαμε, σε νέα μοντέλα iPhone δεν υπάρχει η επιλογή να τραβήξεις με την πίσω την κάμερα κατοπτρισμό, δηλαδή να τραβήξεις ανάποδη φωτογραφία. Πλέον, αν τραβήξεις φωτογραφία, ο επεξεργαστής του κινητού επεξεργάζει τη φωτογραφία κατευθείαν, οπότε η φωτογραφία που τραβάς είναι κομπλέ. Η μπροστινή όμως θέλει να την επιλέξεις ή να την ξεεπιλέξεις. Δηλαδή, εγώ το είχα απενεργοποιημένο, εσείς μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε. Και τώρα, εάν πάμε στις φωτογραφίες μας και πάμε στη φωτογραφία που ήδη έχουμε τραβήξει και είναι ανάποδα, πατάμε επεξεργασία, πηγαίνουμε τέρμα κάτω δεξιά που μας έχει την περικοπή. Είναι λίγο άθλια η φωτογραφία. Και βλέπετε ότι πάνω αριστερά μας έχει την επιλογή με ένα βελάκι που δείχνει δεξιά-αριστερά. Εάν το πατήσουμε, βλέπετε ότι η φωτογραφία αντιστρέφεται. Δηλαδή, ο κατοπτρισμός γίνεται από ανάποδα σωστός. Τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα μπορείς. Θα τα πάρω όλα μαζί μου. Μπορείς πλέον τώρα να τραβάς φωτογραφίες selfie και να μην είναι τίποτα ανάποδα. Δηλαδή, να τραβάς την μπλούζα σου και τα γράμματα να φαίνονται κανονικά. Να τραβάς το καπέλο σου και τα γράμματα επίσης να φαίνονται κανονικά. Και επίσης, εάν τραβήξεις λάθος φωτογραφία, τώρα πλέον μπορείς να την αντιστρέψεις και να την αλλάξεις. Ήταν λίγο σύντομο το βίντεο σήμερα, καθώς ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να σας λύσω την απορία και έπρεπε να σας το απαντήσω. Και γίνεται μόνο σε βίντεο αυτό το πράγμα για να το γνωρίζετε όλοι. Έτσι λοιπόν, τέρμα πλέον στις φωτογραφίες, τις ανάποδες φωτογραφίες. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips
για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.